Τον απόϊχο του δεύτερου μέσα σε ένα χρόνο κύματος αποχωρήσεων από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε την Ομαρχιακή Επιτροπή Χανίων σε διαδικασία ανασύστασης και ανασυγκρότησης, διεξάγονται στα Χανιά οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Οι κάλπες στα 12 εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 8 το πρωί, με εξαίρεση το εκλογικό τμήμα Καντάνου, που η διαδικασία άρχισε στις 10. Θεωρούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, θα υπάρχει αυξημένη προσέλευση, γιατί όπως πάντας έχει δείξει και η διαδικασία αυτή που τελευταία χρόνια ακολουθεί το κόμμα μας, στις εσωκομματικές διαδικασίες για αντιπροσώπους είναι μικρότερη συμμετοχή, ενώ για ανάδειξη προέδρου που υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον και από άλλους συμπολίτες μας, πάντα η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη. Κρίσιμο σταθμό στην ιστορία του κόμματος και πολύτιμη βάση για τη μελλοντική πορεία που θα διαμορφωθεί, χαρακτήρισε τις σημερινές εκλογές ο νέος συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Αλεβουράκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η διεύρυνση της συμμετοχής και η ανατροπή των σημερινών συνθήκων. Να δώσουμε το μήνυμα ότι ο χώρος είναι έτοιμος για ανασύνταξη, ότι ο χώρος του κόμματός μας είναι έτοιμος για να σταθεί στα προβλήματα της κοινωνίας των πολλών. Τα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κλήθηκαν να οργανώσουν τις εσωκομματικές εκλογές μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Και ενώ μόλις είχαν αναλάβει καθήκοντα μετά την αποχώρηση των 40 μελών του κόμματος. Σίγουρα, άμα κάποιοι σύντροφοί μας έφυγαν, αποχώρησαν ενώ είχαν ψηφίσει την προηγούμενη διαδικασία, σίγουρα αυτό θα επηρεάσει. Από την άλλη μεριά, όμως, αυτό που βλέπουμε σήμερα με τη συμμετοχή που έχουμε εδώ από τα πρόσωπα των ανθρώπων που έχουν φτάσει, υπάρχουν μια σειρά οπαδοί του κόμματός μας, φίλοι του κόμματός μας, που δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες, ήταν και περίμεναν στο σπίτι τους και στη σημερινή κάλπη έχουν κάνει την εμφάνισή τους και αυτό είναι ένα θεαρρυντικό μήνυμα. Κάλπες για την εκλογή νέου Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ στήθηκαν σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας πλην της Γάβδου. Υπενθυμίζεται ότι στις εσωκομματικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2023 είχαν στηθεί 11 εκλογικά τμήματα, με τη συμμετοχή τότε να ξεπερνά κάθε προσδοκία.